Στοίχημα στη PhoneBet. Μοναδικές προσφορές, όλες μαζεμένες σε μία μόνο ιστοσελίδα. www.phonebet.com.cy. Πάνω από 1000 αθλητικές εκδηλώσεις σας περιμένουν να τις παρακολουθήσετε ζωντανά καθημερινά στη PhoneBet. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ειδικά από τον νόμο. Κάντε εγγραφή σήμερα και λάβετε μπόνους καλωσορίσματος έως και 300 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίξε με ασφάλεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ισόπαλο και το τελευταίο φιλικό του ΑΠΟΕΛ στην Σερβία. Ένα με τη Ραπνίτση και απολογισμό φιλικών. Μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Το πιο δυνατό τεστ ήταν αυτό με τη Ραπνίτση, μια ομάδα που επίσης απέξει στην Ευρώπη και καλείται να είναι έτοιμη σε λίγες μέρες από σήμερα. Ένα τελικό αποτέλεσμα, σκόραρε ο Μαρκίνιος. Ήταν ένα φιλικό στο οποίο κάποιοι παίχτες έπαιξαν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Άλλοι καθόλου και έκαναν προπόνηση μετά το φιλικό. Κώστα Θανασίου, τι κρατάς εσύ από αυτή την αναμέτρηση? Κρατώ την διάθεση των ποδοσφαιριστών παρά την μεγάλη κουράση να παίξουν και να εφαρμόσουν την τακτική και το πλάνο του κυρίου Καϊέου. Κρατώ επίσης ότι ο Ζαρφό αγωνίστηκε σε μια θέση που δεν τον είδαμε τουλάχιστον την περσινή χρονιά. Κρατώ τον Ντράζιτς, ο οποίος ήταν ξανά σε φάσεις κόμβικες για την ομάδα, κέρδισε το πέναλτι. Και επίσης κρατώ και τον Κωνσταντίνοφ, ο οποίος σε ακόμα ένα φιλικό δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες και για ακόμη μια φορά ήταν μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Κάτι που επίσης δεν είδαμε την περσινή περίοδο. Να προσθέσω ότι αγωνίστηκε και ο Μάιερ για πρώτη φορά με τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ, ο Γερμανός μέσος. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα του φιλικού, αλλά και τις δηλώσεις που έγιναν μετά το παιχνίδι. Ξεκίνησε το παιχνίδι από Ελ Ραθνίτσκι, 27χρονος, που έπαιξε πρώτη και δεύτερη κατηγορία Ισπανίας μεταξύ άλλων. Ο Μαρκίνιος πάει να κάνει το λάθος, γίνεται το σούτ, την μπάλα πάει έξω. Σηκώνει και το χέρι ο Βραζιλιάνος, που μακρύνει ο Λέκοβιτς και λέει ο Τεχέρα κατεβάζει στον Βούλγαρο. Κωνσταντίνοφ έχει χώρο, δίνει στον Ντράζιτς, περνάει μπάλα στον Σαρφό. Ο Ντράζιτς συνεχίζεται φάση Κωνσταντίνοφ, το σούτ την μπάλα κοντράρει ξανά ο Κωνσταντίνοφ. Ψάχνει χώρο, νέο σούτ, ψάχνει τον κόλο Κωνσταντίνοφ, σκόραρε στα προηγούμενα δύο φιλικά. Μαρκίνιος, καλύτερη προϋπόθεση του ΑΠΟΕΛ για την ώρα. Σαρφό την σέντρα κόρνερ. Πιέζει και ο Σαρφό και ο Ντράζιτς, παρακινδυνευμένη μπαγιά από πλευρά Λατινίτσκι, κλέβει τον καλά, έχει χώρο. Πάει στο ένας εναντίον ενός, δεν μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του, χάθηκε ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Και υποδεικνύει ο διαιτητής που πρέπει να εκτελέσει το φάουλ. Εκτελείται στα γρήγορα. Χώρο για σουτ. Θα γίνει, ο Χριστοδούλου μαζεύει. Καλή στιγμή. Μετά από σουτ του Αλέκισιτς. Βλέπουμε και τον κύριο Καϊέγο. Συσκέπτεται συνεχώς με τον... Με πρώτα την Ρατινίτσκι Κωστά που είναι στο προσκήνιο με τον Γκλουτσεβίτς. Κάνει το γύρισμα, η προβολή του Σιπριάνου. Έχουμε κόρνερ. Φωνές για offside, αν καταλαβαίνω καλά. Γι' αυτό διαμαρτύρει το Κιντιά. Δούμε και το κόρνερ που εκτελείται. Πέρασε η μπάλα ο Τεχέρα. Όχι πολύ μακριά, ο σουτ πάει στα δίχτυα η μπάλα. 1-0 η Ρατινίτσκι από την ασταθή απόκρουση που έγινε από τον Τεχέρα. Με τον αριθμό 27, ο Ρίστιτς χρήζεται σκόρερ. Ο μέσος της Ρατινίτσκι στο 19. Ντάντιτς. Αλέκισιτς. Πίεση ψηλά από τον ΑΠΟΕΛ. Πάνε να κλέψουν οι παίχτες του Καϊέγο. Κάτι που γίνεται τώρα. Τεχέρα το πλασέ. Η κόντρα εκεί κερδίζει ο Λέκοβιτς. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ με Σαρφό. Βλέπει τον Εντονγκαλά. Κίνηση του Ντράζιτς. Το γύρισμα. Ο Σαρφό το πλασέ. Η μπάλα πάει έξω.
Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Αποέλ. Συνεργάστηκαν Σαρφό και τον Καλά. Ο Κανέζος τελείωσε τη φάση στο 35, αλλά η μπάλα πήγε κόρνερ. Ο Σαρφό τελειώνει τη φάση ουσιαστικά πολύ καλά, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό. Ο Κανέζος εκτελεί και το κόρνερ. Κεφαλιά του Σεπάκη, η μπάλα πάει έξω. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Αποέλ. Τεχέρα αφήνει στον Κιντιγιά. Η σέντρα, ο Κωνσταντίνοφ πάει να μπει στη φάση. Πέρασε από όλους η μπάλα. Κρατά το κεφάλι του ο Λέκοβιτς, αλλά σηκώνεται. Δεν ήταν σε θέση πέρσι να ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα δούμε πρώτα τη Ρατνίτσκι που είναι μπροστά. Η πτώση, σηκωνεδητής. Δεν υπάρχει τίποτα. Κερδίζουν οι Σέρβοι. Κάθετη για τον Ορτίθ. Επικίνδυνη προϋπόθεση, το πλασέ έξω. Ο Μπέβης είναι και όχι ο Ορτίθ που χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ρατνίτσκι. Κινήσει στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ λίγο έξω. Με τον Ισπανό νεοφερμένο πάνω από την μπάλα. Ποιος εκτελεί το φάουλ. Είναι και φαγιά, άλλη μία. Έχουμε κόρνερ. Το βλέπω να είναι και εντάξει τώρα που αποχωρεί. Εκτός πλάνου γίνεται λάθος. Κερδίζουν τη Ρατνίτσκι. Ευκαιρία. Το σουτ πάει έξω η μπάλα από τον Γκλούτσεβιτς. Βαλιά για τον Γκλούτσεβιτς. Τους κατέβασε. Συγκλίνει. Κάνει το σουτ. Αλλά πάει έξω. Βαλιά για τον Γκλούτσεβιτς. Σημειακή μένει κάτω. Γκλούτσεβιτς απέναντι στον Κιντιγιά. Φινεί πίσω το σουτ που γίνεται ο Χριστοδούλου εξαιρετικά. Θα καταγράψει στον ενεργητικό του μια πολύ σημαντική απόκρουση στο σουτ που έγινε από τον Αλέκισιτς. Στο Σαρφό. Αυτός προσπαθεί να βρει τον Τσεπάκ. Το τακουνάκι πάρα πολύ ωραίο. Ο Ντράζιτς. Υπάρχει πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Ντράζιτς. Η ευφυΐα του Σαρφό να βρει τον Τσεπάκ. Το τακουνάκι με τη μία ο Ντράζιτς κυνήγησε. Είναι μια προσπάθεια ατομική από πλευράς. Από έλτρεις παίχτες συνεργάστηκαν. Έτοιμος να ισοφαρίσει για τον Αποέλ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρο ο Βραζιγιάννος. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα 2-1. Αυτή η μικρή προσποίηση που κάνει αυτό το τίναγμα πριν από την εκτέλεση είναι ένα χαρακτηριστικό του Μαρκίνιος. Μπροστά τώρα η Ρατνίτσκι. Ένα σούτ που γίνεται από απόσταση. Πάει έξω η μπάλα για να επαναφέρουν οι Σέρβοι. Δεν ήταν καλή η μετάβαση προς το Δόνι. Εβάντρο κάνει και το σούτ. Η μπάλα πάει έξω. Σέντρα στην περιοχή του Αποέλ. Ο Εβάντρο Χριστοδούλου απέκρουσε. Πολύ μεγάλη στιγμή για τους Σέρβους. Κατάφερε ο Χριστοδούλου να απομακρύνει τον κίνδυνο και με διπλή προσπάθεια να μαζέψει την μπάλα. Βρισκόμαστε με τον Στέφαν Ντράζιτς μετά το ισόπαλο φιλικό του από κόντρα στη Ρατνίτσκι με 1-1. So Ντράζιτς, the last friendly game here in Serbia. What about this game, specific this game? Yeah, it was a very good friendly game. Very, very good opponent. We try to play our game. We try to do everything what coach asked from us, what we doing over the week on the trainings. So I think it was lesser or more successful, but the Radnički Kragujevac is also very good opponent and they are starting their championship soon, so they are in a good shape. Results like results, it doesn't matter, but it's always positive to make something. So I think we are on the good way to creating something good. Και βάζουμε με τον translator, ρωτήσαμε τον Ντράζιτς ένα σχόλιο που θα ήθελε να κάνει για το φιλικό κόντρα στη Ρατνίτσκι. Είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυτά που μας ζήτησε ο προπονητής μας. Δεν ήταν εύκολο για εμάς, αλλά πάντα προσπαθούμε. Τα αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο στα φιλικά, αλλά πάντα είναι σημαντικά γιατί σου δίνουν την ψυχολογία να συνεχίζει. Η Ρατνίτσκι είναι μια ομάδα που σε λίγες μέρες ξεκινά το πρωτάθλημά της και έτσι είναι και αυτή σε καλή κατάσταση. Και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που μας ζήτησε ο προπονητής μας. So what we can say about the whole preparation here in Serbia?
Your comment about the preparation. Yeah, I would say it's successful. We did many tactical things, what coach insists how to look on the field like a team. So let's say it's good. We are on the good way. Just we need a bit more time to all new players to understand the new system and idea of the coach. And let's say we're gonna be successful. Ρωτήσαμε για την προετοιμασία γενικότερα στη Σερβία. Ο Δράζης είπε ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχημένη. Επικεντρωθήκαμε κυρίως σε τακτικά κομμάτια που ήθελε ο προπονητής μας. Είμαστε κάποιοι νέοι παίχτες εδώ. Πρέπει να αφομοιώσουμε αυτά που ζητά ο προπονητής, να μάθουμε ένας τον άλλον. Χρειαζόμαστε ακόμη λίγο χρόνο για να είμαστε έτοιμοι, αλλά θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη η προετοιμασία. And what specific about you, your role in the team? You are in many chances, into the chances. You play good with the defender behind of you. What about your characteristic? What Apoel fans should be wait about you? And how do you feeling after these first weeks? To be honest, I'm new guy in town, in the team, and everybody must understand my way of playing, and I need to understand the team as well. So we need time to accomplish everything. But step by step, day by day, I think I'm closer with the team. And okay, like a striker, everybody expects to score the goals, but I'm here to fight for the team and after all together to create good results. Ο Δράζης ρωτήθηκε για τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Το επισημάναμε και εμείς ότι είναι μέσα στις φάσεις. Παίζαμε πλάτη τον αντίπαλο. Είπε ότι είμαι ένας νέος παίκτης στην ομάδα. Χρειάζομαι και εγώ όπως και οι υπόλοιποι χρόνο για να αφομοιώσουμε αυτά που θέλει ο προπονητής. Να μάθω τα παιδιά, να με μάθουν και αυτοί. Θα έλεγε κανείς ότι για επιθετικό το πιο σημαντικό είναι να σκοράρει. Το είπε ο Δράζης και είναι η θέση του. Αλλά τόνισε ότι δική του θέληση, αυτό που ψάχνει ο ίδιος είναι να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα για να πετύχει αυτή τους στόχους της. And one message about the first European game in Nicosia, the first game, 23 of July. How do you expect this game? I think you know what Apoel fans they do in the stadium. Yeah, slowly the first European game coming, and we are preparing slowly for that game. What we can expect? We can expect only the best. This is Apoel, and we have only one idea on our mind, that it's to win. Doesn't matter who is opponent, who is on another side. And I hope with the help of our fans and the full stadium, we can be successful all together. Δράζης, ο οποίος ρωτήθηκε για το πρώτο ευρωπαϊκό 23 Ιουλίου και τι περιμένει για τον κόσμο του Απόελ, είπε ότι αυτό που μπορεί να περιμένουμε όλοι στον Απόελ είναι το καλύτερο. Είμαστε το Απόελ. Πάμε για την πρόκριση. Περιμένω ένα γεμάτο γήπεδο για να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε το πρώτο βήμα πρόκρισης. Thank you so much, Δράζης. I wish you all the best. You're welcome. Αυτά από τον Στεφάν Δράζης. Είδαμε τις δηλώσεις του Δράζης, πώς και ο ίδιος περιμένει το μάτς της 23ης Ιουλίου και περιμένει και ένα γεμάτο γήπεδο από τους φίλους του Αποέλ. Από εκεί και πέρα είδαμε και πώς διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 με την Ρατνίτσκι. Μία νίκη με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτς, δύο ισοπαλίες σε Ρήμεν, Όβι Μπαζάρ και Ρατνίτσκι. Αυτό με τη Ρατνίτσκι φυσικά ήταν το πιο δύσκολο τεστ, το οποίο ο Δράζης, ότι είναι μια ομάδα που ξεκινά σε λίγο το πρωτάθλημα της και είναι η καλύτερη από αυτές που αντιμετωπίσαμε. Παίζει και στην Ευρώπη άλλωστε η Ρατνίτσκι. Από εκεί και πέρα, Κώστα Θανασίου, η προετοιμασία από τη Σερβία τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Τι άλλο να περιμένει ο κόσμος του Αποέλ από εκεί και πέρα με την επιστροφή στην Κύπρο? Να περιμένει την αθόρυβη δουλειά στο προπονητικό κέντρο του Αρχαγγέλου, εκεί όπου ουσιαστικά θα ξεκινήσει το μοντάρισμα του κύριου Γκαέγο με τους ποδοσφαιριστές του, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στην ημερομηνία που προανέφερες, 23 Ιουλίου. Προτού όμως αποκαλυφθεί σε επίσημο παιχνίδι η ομάδα του Γκαέγο, θα παίξει ακόμα ένα παιχνίδι, ένα τελευταίο φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ, στην Αρένα, όπου ουσιαστικά εκεί θα είναι πρόβα γενεράλε και των δύο ομάδων εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεών τους. Πολύ σωστά όλα αυτά. Πάμε να δούμε και την παρακάμερα του φιλικού και συνεχίζεται η εκπομπή με πολλά και ενδιαφέροντα.
Κορυφαίο live στοίχημα. Άψογη λειτουργία live streaming. Μεγάλη ποικιλία σε στοιχηματικές αγορές. Άκρος ανταγωνιστικές τιμές. Υπευθυνότητα και ασφάλεια. Αξιόπιστο cash out. Τεράστια γκάμα προσφορών. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. PhoneBet. Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS και Android. Η εκπομπή, η οποία συνεχίζεται με την αποκαλυπτική συνέντευξη του Γιώργου Σαββίδη, το θυμάμαι ότι ο Σταβουέλ δεν μιλά συχνά, αλλά όταν το πράττει έχει πάρα πολλά να πει. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται επί σειρά ετών στον ΑΠΟΕΛ, έχει πάρα πολλές ιστορίες που μπορεί να πει για αυτή την ομάδα, από τον Αρχάγγελο, από τα παιχνίδια και από όλα όσα έχει ζήσει. Μίλησε στον συνάδελφο τον Άρη Κυριάκου εδώ στο Σλάτιμπορ. Επίσης είχαμε και το quiz ανάμεσα σε Τσεπάκ και Σούζη, αφορούσε τον περσινό αριθμό φανέλλας κάποιων παιχτών, τους δίναμε τα νούμερα και έπρεπε να μαντέψουν ποιος παίκτης φορούσε εκείνο τον αριθμό, πραγματικό ντέρπικο στα Θανασίου. Και φυσικά 6-5. Το επεισόδιο 6-5, πολύ σωστά, και φυσικά το επεισόδιο κλείνει με ένα φοβερό challenge. Ακριβώς, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, νικητής, εκτέλεση, πέναλτι, χωρισμένες σε δύο ομάδες ανατριών, Ντράζης, Πέτροβιτς και Σούσιτς, και από την άλλη Μαρκίνιο, Σαρφόν, τον Καλά, με δερματοφύλακα. Τερματοφύλακες, τον Κίττο και τον Χρυσοδούλου. Πολύ σωστά. Όλα αυτά είναι που ακολουθούν στο σημερινό επεισόδιο. Καλή σας απόλαυση. Ένας άνθρωπος που τρέχει τα πάντα στην κυριολεξία στα δίτα του Αρχαγγέλου είναι ο σημερινός μας καλεσμένος στην ενότητα γνωριμίας των ανθρώπων του ΑΠΟΕΛ. Ο δεύτερος σε χρόνια στον Αρχάγγελο και ο άνθρωπος που χειρίζεται τις περισσότερες υποθέσεις για την ομάδα είναι ο team manager της, ο Γιώργος Σαββίδης, τον οποίο και καλωσορίζω στην σημερινή ενότητα. Καλησπέρα. Γιώργο μου, ξεκινάμε με το τι κάνει ένας team manager αν θέλεις να πούμε τι δεν κάνει. Πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα εκ μέρους όλων εδώ στη Σερβία να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Άιμνησου, του Μακαρίτη, του Ντίνου, του Ιορδάνου και τη συγγνώμη μας που δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε στην κυρία του λόγω του ότι βρισκόμαστε εδώ στη Σερβία. Επίσης, να πούμε ότι τέτοιους ανθρώπους πρέπει να τους θυμάμε και να τους θυμόμαστε και να τους μνημονεύουμε, που θέλησαν, δυστυχώς η μοίρα δεν το επέτρεψε, να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ να κάνει το όνειρο του κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ πραγματικότητα. Και πιστεύω θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα έναν άνθρωπο, ένα φίλο που είχε έναν περιστατικό, τον Ανδρέα, να ξέρει ότι η σκέψη μας όλων είναι μαζί του και του ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα 23 του Ιούλη να είναι στις κερκίδες μαζί μας για να παραγωγήσουμε την πρώτη νίκη στα προκριματικά για το Champions League. Ακόμα και στην σημερινή συνέντευξη ξεκινάς με τα όσα πρέπει να ακούγονται για άνθρωπους που σκέφτονται και τιμούν την ομάδα και τίμησαν την ομάδα με κάθε τρόπο. Ένας άνθρωπος όμως που βρίσκεται συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο στον Αρχάγγελο και τρέχει τις υποθέσεις του ΑΠΟΕΛ, γενικός και ποικιλοτρόπος είσαι εσύ. Οπότε και ο κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα τι κάνει ένας team manager γενικότερα πίσω από την βιτρίνα. Γιατί όλοι βλέπουν τους ποδοσφαιριστές, βλέπουν την διοίκηση, δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι τι κάνει ο Γιώργος Σαββίδης. Είναι πιο εύκολο να ρωτήσεις τι δεν κάνω. Μπορούμε να πούμε και να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, για να έχεις αυτόν τον πόστο χρειάζεται πολλές θυσίες προσωπικές και μη, να αγαπάς αυτόν που κάνεις και κυρίως να αγαπάς την ομάδα που υπηρετείς. Για να ξεκινήσει μια προετοιμασία
δεν είναι η τελευταία στιγμή όταν θα μπει η ομάδα στο αεροπλάνο για να ταξιδεύσει για την προετοιμασία. Πολλούς μήνες πριν, αναλόγως με την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα και που βρίσκεται στη βαθμολογία, που συνήθως το ΑΠΟΕΛ πάντα βρίσκεται στα ψηλά και έχει έναν ευρωπαϊκό εισιτήριο, άρα αναγκαστικά θα ξεκινήσει και πολύ νωρίς και ο προγραμματισμός και η προετοιμασία για να είσαι έτοιμος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ανάλογα δημιουργούμε έναν πλάνο και βάσει του πλάνου που έχουμε ψάχνουμε τους κατάλληλους χώρους που μπορεί να πάει η ομάδα στο εξωτερικό για προετοιμασία πρωτίστως. Στην πορεία, όταν κοντεύει να τελειώσει το πρωτάθλημα, φεύγω για έναν ταξίδι εγώ. Εκεί ορίζονται και οι ακριβείς ημερομηνίες, έτσι? Όχι, οι ακριβείς ημερομηνίες βάζουμε έναν ή δύο ημερομηνίες αναλόγως, διότι τις ακριβείς ημερομηνίες καταρχήν τις ορίζει πάντα ο προπονητής, διότι ο προπονητής είναι το α και το ω για να δημιουργήσει τον προγραμματισμό μαζί με το team του και εμείς λειτουργούμε ανάλογα. Επειδή η Κύπρος βρίσκεται, η μαγευτική Κύπρος βρίσκεται γύρω από θάλασσα, αναγκαστικά χρειάζεσαι αεροπλάνο για να πας οπουδήποτε. Έτσι, καμιά φορά μπορεί ο προγραμματισμός να παιχτεί μία-δύο μέρες πάνω κάτω, ούτως ώστε να βρούμε την κατάλληλη πτήση που να μπορεί να μπει όλη η ομάδα στο αεροπλάνο, να πάμε όλοι μαζί για την προετοιμασία. Στην πορεία, εγώ πω ελέγχω τους χώρους πολύ πιο πριν τα γήπεδα που θα κάνουμε προπόνηση, που είναι το πιο βασικό. Δεύτερον, περίπου πώς είναι οι καιρικές συνθήκες. Που είδαμε, έχουμε καταπληκτικές συνθήκες, καταπληκτικό γήπεδο για προπόνηση αυτή τη στιγμή. Και να μην σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο καλύτερο ξενοδοχείο που θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε εν καιρό προετοιμασίας σε όλα αυτά τα χρόνια που ζω. Υπάρχουν τα πάντα σε ανάγκες για μια ομάδα. Αυτή η ικανοποίηση προέρχεται και από τα γήπεδα που παίζουν οι ποδοσφαιριστές και από τα γήπεδα που προετοιμάζονται, αλλά και από όλες τις ανέσεις που έχει ένα ξενοδοχείο. Ναι. Ανέσεις για ποδοσφαιρική ομάδα. Γιατί για ποδοσφαιρική άλλες... ομάδα. Ναι. Ωραίο το ξενοδοχείο, αλλά πρέπει να πληρεί και τις ανάγκες μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Τι εννοούμε με αυτό? Να διεκπεραιώνει το μενού της ομάδας, που είναι πολύ βασικό. Έχουμε private αίθουσα για το φαγητό. Οι προπονητές έχουν 24-ωρου βάσεως meeting για να κάνουν τις συναντήσεις τους στο meeting room, ό,τι ώρα θέλουν να κάτσουν μαζί, να σκεφτούν, να κάνουν, να μελετήσουν, είτε να δουν παίχτες, είτε να δημιουργήσουν την προπόνηση της επόμενης μέρας, τα πάντα. Να έχει full γυμναστήριο, που να μπορείς να το χρησιμοποιείς ανά πάσα στιγμή. Activation room. Να υπάρχουν πλήρες σπα που να μπορούν να κάνουν τη σωστή αποκατάσταση οι ποδοσφαιριστές. Τα παγωμένα νερά, οι σάουνες, τις χαλάρους που είναι αναγκαία. Να έχεις έναν όροφο δικό σου που να μην σε ενοχλεί, ούτως ώστε οι παίχτες να μπορούν να ξεκουράζονται με ησυχία τις ώρες που πρέπει να ξεκουραστούν και να έχεις το massage room, το φυσιοθεραπευτήριο ολοκληρωμένο στον όροφο των παιχτών. Γενικά είσαι ο καθοδηγητής της προετοιμασίας, είσαι ο άνθρωπος που τρέχει τα πάντα και τις ιδιοτροπίες ακόμα των ποδοσφαιριστών. Πόσο δύσκολο είναι να αφήσεις ευχαριστημένο ένα σύνολο περίπου 50 ατόμων? Η εμπειρία των χρόνων, από τον πρώτο καιρό που ξεκίνησα και με το που είχα δίπλα μου έναν καθοδηγητή, τον Ιβάγιο Ιωβάνοβιτς, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για το ΑΠΟΕΛ. Και
είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για χρόνια μαζί και έμαθα όλες τις ανάγκες που χρειάζεται μια ομάδα χρόνο με το χρόνο και στην πορεία έγιναν όλα στην τελειότητα και λειτουργούν όλα άψο. Είναι όλα προετοιμασμένα πριν έρθει η ομάδα στην προετοιμασία. Ούτως ώστε μόνο με μικρές λεπτομέρειες μπορεί να υπάρξουν από απρόπτα. Απρόπτα προφανώς βρήκες τα 16 χρόνια εμπειρία σου στις προετοιμασίες που προηγήθηκαν. Θέλεις να μας διηγηθείς ένα απρόπτο έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος πώς μπορεί να λειτουργήσει άμεσα ένας team manager. Για παράδειγμα, σε μια χρονιά δεν θέλω να αναφέρω πού και πώς, είχαμε προγραμματίσει όταν πήγα να συμφωνήσουμε και ζητούσα να μπουν όλα στα χαρτιά, υπογράψαμε το συμφωνητικό για τα φιλικά παιχνίδια να γίνουν όλα εκεί που ήταν το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Σαφές. Με το που πήγαμε, ήταν η πρώτη χρονιά που πήγαμε στη συγκεκριμένη χώρα, το πρώτο φιλικό μας είπαν πρέπει να πάμε 2 ώρες να το κάνουμε, το άλλο 3 ώρες να το κάνουμε και αυτόν έβγαλε την ομάδα εκτός προγράμματος. Διότι άλλο να έχει τον χρόνο ο προπονητής και το team του να κάνει αυτά που θέλει. Δηλαδή μπορεί ο εκάστοτε προπονητής να θέλει να κάνει το πρωί τη ημέρα του φιλικού κάποια προπόνηση ή τακτική ή δεστημένα ή οτιδήποτε. Και με αυτόν του δημιουργήθηκε πρόβλημα, διότι έπρεπε να ταξιδέψουμε και η ομάδα έπρεπε να ξεκούραστη. Και πρέπει να έχεις όσο το δυνατόν πιο κοντά τα φιλικά για να μην ταλαιπωρείται η ομάδα, διότι μην ξεχνάμε στην προετοιμασία οι προπονήσεις είναι πολύ κουραστικές. Διότι είναι το α και το ω όλης της χρονιάς. Λοιπόν, αν σε έβαζα να ξεχωρίσεις για διάφορους λόγους 3 προπονητές που είχες άψογη συνεργασία μαζί τους και δεν επενέβαιναν ποτέ στο έργο του team manager, ποιοι είναι αυτοί? Αν ξεχωρίσω την περσινή χρονιά που όλοι γνωρίζουν τι έγινε, τον ονοήτο, δεν πιστεύω να υπήρχε προπονητής που να μην είχα καταπληκτική σχέση μαζί του και άψογη συνεργασία. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα. Λένε τον Τιμούρ δύσκολον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος είναι αληθινός και τα λέει όπως είναι τα πράγματα, σημαίνει είναι και είχα μια καταπληκτική συνεργασία μαζί. Μπορεί να το διαβεβαιώσει και ο ίδιος, αν ρωτηθεί. Αν θέλεις όμως να ξεχωρίσεις 3 που ήταν και καλοί χαρακτήρες και είχες άριστη σχέση μαζί τους. Το ξεκίνημα μου, σαν team, λίγο πριν να είμαι καθιερωθώ σαν team manager, παρόλο που έκανα όλες τις δουλειές, απλά δεν είχα ακόμη τον τίτλο του, ήταν με τον Μαρίνο Νουζουνίδη. Με τον Μαρίνο είχαμε καταπληκτικότατη σχέση. Μην ξεχνάμε τη χρονιά του 6-7, τι ποδόσφαιρο έπαιζε το ΑΠΟΕΛ, πώς πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Μετά, οι δύο επόμενοι, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνο τους, που υπάρχει μια σχέση αδελφική χρόνων. Αληθεύει πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φημολογείται ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αν έπαιρνε κάποιους εκτός από το staff του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα έπαιρνε τον Γιώργο Σαββίδη ως team manager. Άλλον να έπαιρνε κάποιος σαν παράδειγμα τον Γιώργο Σαββίδη είναι η ιεροσιλία να λέμε ότι ο Ιβάν θα ενοχλούσε ποτέ το ΑΠΟΕΛ για τον οποιοδήποτε υπάλληλο να θελήσει για να το δελεάσει είτε με λεφτά ή με οτιδήποτε για να το δελεάσει να πάει μαζί του οπουδήποτε και αν βρισκόταν. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μεγάλη αξιοπρέπεια και δεν θα ενοχλούσε ποτέ υπάλληλον ή οποιονδήποτε που λειτουργών του ΑΠΟΕΛ, στρατιώτη του ΑΠΟΕΛ.
Λίγοι γνωρίζουν ότι επίσης ένας προπονητής που δεν ήρθε στο ΑΠΟΕΛ αλλά μαθαίνει τα πάντα για την ομάδα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο. Βιάστηκες λίγο, διότι δεν είπαμε τον τρίτο. Δεν κλείσες τον τρίτο, πάμε να πούμε τον τρίτο, ναι. Ο Γιώργος Δόνης είναι το επόμενο άτομο που τα αποτελέσματα το δείχνουν και στον ίδιο. Δύο φορές που ήρθε στο ΑΠΟΕΛ, έβαλε δύο φορές το ΑΠΟΕΛ στο Champions League και με αυτόν έχουμε καθημερινή επαφή και σχέση. Και εγώ θα πρόσθετα έναν ακόμη τέταρτον που είχε μεγάλες επιτυχίες με το ΑΠΟΕΛ, τον Κρίστιανσεν. Αλλά γενικά με όλους ανεξαιρέτους τους προπονητές, με εξαίρεση την περσινή χρονιά, είχα καταπληκτική σχέση. Λοιπόν, λίγοι γνωρίζουν ότι έχεις πολύ καλή σχέση με τον Ζωσέ Μουρίνιο, ένα από τους κορυφαίους προπονητές στον πλανήτη. Πώς προέκυψε αυτή η φιλία, θέλεις να μας πεις περισσότερα? Εντάξει. Μόνο εάν κάποιος γνωρίσει προσωπικά τον Μουρίνιο θα καταλάβει τι απλός και αληθινός άνθρωπος είναι. Πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση? Γνωριστήκαμε τυχαία, βρισκόμουν στο Χίλτον όταν ήρθε με την Ίντερ για να παίξει με την Ανόρθωση. Τον έπιασα κουβέντα, πρόσχαρος. Ήταν προσιτός. Προσιτός σε διάλογο. Ναι. Μετά του ανέφερα για τον Νούνο Μωράης και τον Ρικάρτο Φερνάντες που τους είχε παίχτες. Του ενημέρωσα ότι ο Νούνο βρισκόταν εδώ μαζί μας ακόμα στην Κύπρο και θα επιθυμούσε να τον δει. Και με μεγάλη χαρά μου είπε να τον πάρω το βράδυ που είχαν προπόνηση στο Γασιπί. Για να το δει, διότι είχαν μια ιδιαίτερη σχέση ως Πορτογάλοι και οι δύο είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Και από τότε κρατάτε επαφή, έτσι. Και από τότε, την επομένη ήθελε τον Νούνο να του πάρει το γιο του στο ξενοδοχείο για να το δει τον μικρό που μεγάλωσε 4 χρόνια μετά που είχε φύγει από τη Τσέλσι. Και πήγαμε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο. Σε κάποια στιγμή ανταλλάξαμε τηλέφωνα και από εκείνη τη μέρα, 15 χρόνια τώρα, κρατά αυτή η φιλία. Λοιπόν, αν θέλεις να μας πεις πώς σε αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές σε βλέπω και τους βάζεις πίεση για τα χρονοδιαγράμματα στην προετοιμασία, για το πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να είναι κύριοι με την ομάδα. Αυτό υπάρχει αυτό το feedback και η επαφή σου, επειδή έχεις συχνή επαφή και καθημερινή τριβή με τον κάθε παίχτη ξεχωριστά. Η επαφή μου με τους ποδοσφαιριστές είναι από τη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι τους στην Κύπρο. Δεν κάνω εγώ τις διαπραγματεύσεις, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα η διαπραγματεύση να κλείσει ένας παίχτης, αλλά με το που κλείσει ένας παίχτης, μετά γίνεται παιδί μου. Και η σχέση σου με όλους τους ποδοσφαιριστές είναι άριστη? Άριστη, καταπληκτική. Μεταξύ σοβαρών, μπορεί να κάνουμε το αστείο μας την ώρα που πρέπει, να είμαστε σοβαροί εκεί που πρέπει, αλλά η σχέση μας πάντα είναι καταπληκτική με όλους. Λοιπόν, θέλουμε να σας πεις μια ωραία ιστορία που σου μένει στο μυαλό, ένα γεγονός που από μια προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ, που θυμάσαι έτσι έντονα. Προετοιμασίες ήταν αρκετές. Τι να πρώτα θυμίζω. Μια ευχάριστη νότα στην προετοιμασία, όταν ήμασταν στην Πολωνία και έρθεν και μας επισκέφθηκε ο Μάρτσιν Ζεβλάκοφ. Θυμάσαι ημερομηνία ή χρονολογία? Όχι, ήταν 5 χρόνια η προετοιμασία που κάναμε στην Πολωνία. Μετά όταν πήγαμε στη Βουλγαρία, σε όλες τις προετοιμασίες ήρθε και μας επισκέφθηκε ο Μιλάνοφ και ο Χάτζη. Το να βλέπεις παλιούς παίχτες που υπηρέτησαν το ΑΠΟΕΛ, έκαναν επιτυχίες με το ΑΠΟΕΛ, όταν ακούσουν έρχεται στη χώρα τους ο ΑΠΟΕΛ, και έρχονται να σε δουν για να σε δουν. Μπορεί να μην ξέρουν εκτός από μένα και τον Κωστάκη, ίσως να μην έχουν ζήσει κανέναν. Αλλά έρχονται για να σας δουν. Και έρχονται να δουν το ΑΠΟΕΛ και να το επισκεφτούν. Νιώθεις την ηθική ικανοποίηση ότι πράγματι αυτά τα παιδιά όχι μόνο πρόσφεραν, αλλά σέβονται και τον ΑΠΟΕΛ. Και αυτό μου το είπες και για τη Σερβία. Μας είπες πως μπορεί εκτός αέρα να έρθει και ο Μιροσάβλεβιτς και ο Παύλοβιτς, παιδιά που έζησαν. Σίγουρα ο Μιροσάβλεβιτς. Ο Τσούμις θα περάσει από εδώ, ο Έρακ θα περάσει από εδώ.
βοηθή του, ναι. του Ιβάν. Διάφορα πρόσωπα θα περάσουν από εδώ και θα έρθουν να δουν και φιλικά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι χρειάζεται Γιώργο Σαββίδη, η ομάδα, επίσης από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αν θεωρείς πως φέτος μπορεί να είναι σημαδιακή χρονιά, γιατί είναι πλέον πρωταθλητής επίσης από 5 χρόνια από ΕΛ, αν θεωρείς πως η ομάδα χρειάζεται κάτι τη δεδομένη στιγμή για να κάνει, αν θέλεις, ακόμη ένα βήμα. Η ηρεμία και η υπομονή. Η ηρεμία και η υπομονή και όλα καλά θα πάνε. Τα καλύτερα έρχονται. Πιο δύσκολος προορισμός με την ομάδα. Εντάξει, λόγω απόστασης μπορούμε να πούμε το Καζακστάν. Όχι δύσκολος προς την πρόσβαση, προς το ξένο. Ήταν ένα άγνωστο, διότι την Ευρώπη, όλος ο κόσμος ξέρει την Ευρώπη. Το Καζακστάν ήταν λίγο πιο απομακρυσμένο. Πήγαινες, ας πούμε, στο άγνωστο με βάρκαν την ελπίδα, που λέει το Ρίτο. Αλλά δεν ήταν τόσο, όταν φτάσαμε, τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Διότι ήταν η Σανιαστάνα, ήταν μια καινούργια πόλη, μοντέρνα πόλη, που έτσι έφυγαν όλες οι φοβίες. Δύσκολοι χαρακτήρες στα αποδυτήρια. Μαζί μου δεν υπήρχε δυσκολία. Όλοι είναι εύκολοι με τον Γιώργο Σαββίδη, έτσι. Μπορούσα να έχω το κουμπί του καθενός. Καλύτερη δική σου στιγμή στην ομάδα στα 16 χρόνια παρουσίαση στον Αρχάγγελο. Καλύτερη μου, δική μου στιγμή. Δική σου στιγμή και αν θέλεις μετά. Ήταν η συνεννόηση με τον Μουρίνιο όταν πήγαμε να παίξουμε τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Μαδρίτη και μας παραχώρησε την επομένη του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτη στο προπονητικό κέντρο, το κυρίως προπονητικό κέντρο που σε κανένα δεν το κάνει αυτό. Λόγω της φιλίας μας άνοιξαν τις πόρτες στο ΑΠΟΕΛ. Προσωπική επιτυχία. Το νιώθω σαν προσωπική επιτυχία λόγω της φιλίας μου ότι άνοιξαν η πόρτα για να καταλάβει ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ και ο εκάστοτε υπάλληλος πόσο ψηλά είχαμε φτάσει. Μεγαλύτερη νίκη του ΑΠΟΕΛ. Πιο σημαντική θα πω ήταν αυτή με τη Λιόν. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ θα ξαναζήσουν τέτοιες στιγμές. Είσαι αισιόδοξος πως μπορεί να γίνει ξανά η υπέρβαση. Είμαι αισιόδοξος, θα ξαναγίνει η υπέρβαση. Λίγοι υπομονούν και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είναι και το μήνυμά σου προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Θεωρείς πως... Και το όνειρο μια μέρα που έχει ο κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑς θα γίνει σύντομα πραγματικότητα. Γιώργο Σαββίδη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη. Ναι. Καλησπέρα, το τελευταίο quiz εδώ στο Zlatibor περιλαμβάνει κάτι από την περσινή πετυχημένη χρονιά των Γαλαζοκυτρίνων. Μαζί μας ο Τσεπάκ και ο Σούσιτς. Θα τους λέμε τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών της περσινής, του περσινού ρόστερ, για να δούμε αν θυμούνται σωστά. Λοιπόν, so guys, we are ready to start. First of all, I want to know which player wore the number 5. I give to him. 1-0. I think my hand was like this. No, you will touch before. Yes. Yeah, exactly. It's good. 1-0. Okay. 1-0. Now only the number. 27. Αυτόν άλλο στέλνω μικρό. Σταύρος. No. No. Ευρώ. No, Βροντίς. 27. Now it's your turn. Bellet. Yes. Oh, one, yeah, one. Yeah, yeah. 22. 1-1. My head was 22. Yeah, 27. I want to know which player wore number 14. Who? Chebake? Chebake. This one I was sure. The first one I was sure they took it. 2-1 for you. Longer arms. Yeah. It's okay to put here. No, a little bit on the middle. I'll get the which player wore the number 15? 1-5. 1-5. Yes, I understand. And Andrea.
number 17, 7-0. Costa. Yes, Costa. You mean Costantino? Yes. Yes. Okay. He said Lash also, but it's Lash. Yes, yes, yes. 3-2. Number 16, 1-6. Oh, Matteo. Matteo, you find you. No. I must give to him. I must give to him. Because before you find Isam, so he find Matteo. 3-3. Number 36. 3-6. Matinos. 4-3 for Matteo. 77. You stay with him in the same room? Of course. Okay, so it's very easy. He's in front of me. 4-4. Another three numbers now. And we are 4-4. Which player wore the number 3? Petrovic. I have it. 5-4. This, I think it's a little bit difficult. But maybe you find it easy. 99. Oh, it's for difficult situations. Because I speak with him, because Jonis plays in front of us. We only see his number. Yes. He runs in space. Pass to him. Because we speak about it. Guys, we are 5-5. It's the last question. Be ready. 1 million. Number 44. Sarpo. Bravo, guys. Long arms. It's not so easy for him to find all the numbers. Yes. Before you say that Matteo win easy. Yes. But yes. The score is 5. Yes. 6-5. So Isam is good that? Opponent. I try my best. Next year, I let him to get confidence. Next year we play the same game. Yes, but with the number of. With, yes, of no, course. Number of penalties. Yes, but some guys say that you remember every single number. No, it's rumor. I don't remember numbers. I just remember the opponent. We call him Sofasco. Guys, thank you so much. Best of luck. Αυτά είχαμε στο σημερινό μας quiz. Ευχαριστή Δίβη και ο Σεπάκ και ο Σούσιτς. Καλή σας συνέχεια. Άλλο ένα challenge στα κανάλια της CableNet με το Πέτρα Ψαλίδη χαρτί. Σήμερα είναι δύο ομάδες, ο Μαρκίνιος εν τον καλά και ο Σαρφό, ο Πέτροβιτς, ο Σούσιτς και ο Ντράζιτς. Πέτρα Ψαλίδη χαρτί, ατομικό κάθε φορά και ο νικητής του γύρου θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει το πέναλτι και θα καταμετρήσουμε στο τέλος το τελικό αποτέλεσμα. 3 λεπτά αντίστροφη μέτρηση θα είναι, έχουν 3 λεπτά και ο νικητής θα φανεί στο τέλος. Υπάρχουν και τερματοφύλακες. Ναι. Η ομάδα του Ανδρέα Χριστοδούλου. Η ομάδα του Ανδρέα Χριστοδούλου είναι ο Πέτροβιτς, ο Σούσιτς και ο Ντράζιτς. Και ο Κίττος είναι μαζί με τον Μαρκίνιο, στον τον Καλά και τον Σαρφό. Πλεονέκτημα δίνει σε κάποια. Σε κανένα. Είναι ρουλέτα. Μάλιστα. Σε καμιά. Καλή απολαύση. Μαρκίνιος! 1-0 η ομάδα του Μαρκίνιος. Πέναλτι, yes, yeah, come. Πέναλτι. No, it must be penalty. Κώστα, βοηθάμε τις μπάλες. 1-2-3. Πέναλτι. It's now 2-2. No, 2-1. Okay. 3-1. 4-2. 4-2. Έλα, Σαρφό. 4-3. Άιντε. 4-4. Έλα, Σούσιτς. Έλα. 5-4. 6-4. 5-4. Έλα, και... Μπάλα. 5-5. 6-5 Μαρκίνιος. 7-5 τον Καλά. 1 minute, ρε. It's tough to running. 6-5.
6-5, 6-5. 6-6, αλλά πανέντα, Πέτροβιτς. 6-6. 7-6, from Ματέο. 6 guys, Άντρικ, come on. Έλα, Αντρέα, έλα. Πόσα, ρε. Μπάλα, Ανδρέα! 8-6! 9-6! 9-6! 9-6 for the Balkan guys! 10-6! 10-6! Oh. 11-6 guys! Bravo, put it here on the gala! 11-6! Important now! Finish! Photo video. Thank you guys. King, thank you. Bravo guys, thank you. Πάμε. Κορυφαίο live στοίχημα. Άψογη λειτουργία live streaming. Μεγάλη ποικιλία σε στοιχηματικές αγορές. Άκρος ανταγωνιστικές τιμές. Υπευθυνότητα και ασφάλεια. Αξιόπιστο cash out. Τεράστια γκάμα προσφορών. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. PhoneBet. Κατεβάστε την εφαρμογή για iOS και Android.